Πάμε λοιπόν στη δεύτερη υποδρομία, τη μεγάλη υποδρομία της ημέρας, κύπελο Αμαθούντος, κλασική υποδρομή για τριετή αρσενικά κυπριακής εκτροφής στα 1600 μέτρα. Πάμε να δούμε τα άλογα στον στίβο επίδειξης με τον αριθμό 1, ο Κάκης. Ιδιοκτησία του κυρίου Δημήτρη Θεοδόση, προπόνηση Γιώργου Τσελεπή, με αναβάει τον Κωνσταντίνο Καποδίστρια. Δύο συμμετοχές, δύο νίκες για τον Κάκη, τελευταία του 4 Μαρτίου στα 1200 μέτρα, 1.17.45. Δεύτερη ήταν η μικρή Θεοδόρα, 1.18.25. Με έπαθλα μέχρι στιγμής 7.071 ευρώ. Με τον αριθμό 1, ο Κάκης. Με τον αριθμό 2, Κλεόπας. Προπόνησης Κυριάκου Μιγιώτη, με αναβάει τον Νίκο Νικολάου, ιδιοκτησίας του κύριου Κλεόπα Πέτρου. 6 συμμετοχές, 6 νίκες για τον Κλεόπα. Καλύτερο κυπριακό διαιτές για το 2011. Τελευταία του συμμετοχή, το κύπελλο 25 Μαρτίου, το οποίο και κατέκτησε. 1.16.30, ότι ήταν στη δεύτερη θέση, 1.17.08. Επίσης κατέκτησε και το κριτήριο διαιτών το 2011. Με τον αριθμό 2, λοιπόν, ο Κλεόπας, με έπαθλα 33.099 ευρώ μέχρι στιγμής. Και με τον αριθμό 3, ο Σταυροφόρος. Διοκτησία του κύριου Χαράλαμπου Κασέτα, προπόνηση Παναγιώτη Τζαβαρτσίδη, με αναβάει τον Μάριο Μίνα. Τρεις συμμετοχές, τρεις νίκες για τον Σταυροφόρο. Έχει έπαθλα 10.795 ευρώ. Η τελευταία του επιτυχία 9 Μαΐου, 1.38.65 στα 1.500 μέτρα. Δεύτερη μικρή Θεοδόρα, 1.39.30. Σταυροφόρος που αυτή τη στιγμή είναι το φαβορί της υποδρομίας. Βλέπουμε και τον πίνακα με τους αναβάτες. Κωνσταντίνος Καποδίστριας, Νίκος Νικολάου και Μάριος Μινά. Οι τρεις πρωτοπόροι της βαθμολογίας υπέβουν στο κύπελλο Αμαθούντος. Μάριος Μινά, Κωνσταντίνος Καποδίστριας και Νίκος Νικολάου.